Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας μέρα με τον Γιώργο Τσελίκα. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε. Θα γίνουν συγκεντρώσεις σήμερα, κύριε Παπαγεωργίου. Και με ποιους, υπό ποιες συνθήκες θα τηρήσετε τις αποστάσεις, θα χρησιμοποιείτε μάσκες όπως σας βλέπω να φοράτε και εσείς τώρα? Όπως ακριβώς λέει το ρεπορτάζ σας, πρόκειται για συμβολικές κινητοποιήσεις. Την ευθύνη την έχουν τα συνδικάτα, όπως έχουν και κάθε φορά σε όλες τις κινητοποιήσεις, σε όλες τις συγκεντρώσεις. Αυτή τη φορά βεβαίως θα θέλαμε να βουλιάξει όλη η Αθήνα. Mm-hmm. Αλλά όμως επειδή ακριβώς υπάρχει πανδημία και ακριβώς επειδή έχουμε ένα σεβασμό, και όχι μόνο σεβασμό, αλλά και μια πίστη στην επιστημονική κοινότητα, mm-hmm. καταλαβαίνει κανείς ότι η σημερινή μας συμβολική κινητοποίηση θα γίνει ακριβώς όπως βλέπετε και εμένα. Η μάσκα σας τι γράφει, κύριε Παπαγεωργίου? Οι μάσκες έχουν φωνή. Ακριβώς αυτό που λέμε τόσο καιρό, ότι οι μάσκες έχουν φωνή. Φωνή τέτοια που φιλοδοξούμε, αν και θα είμαστε λιγότεροι γιατί το επιβάλλουν οι συνθήκες, να ακουστεί παντού η αντίδρασή μας, η αντίστασή μας σε μια αντιλαϊκή πολιτική, σε ένα τσουνάμι που έρχεται σφοδρό. Επειδή είμαστε σε καραντίνα, σφοδρό. Για να μείνουμε λίγο στις σημερινές σας κινητοποιήσεις, όσοι δεν φορούν μάσκες και δεν κρατούν αποστάσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μείζον θέμα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε για τη δημόσια υγεία, θα ελέγχονται από κάποιους, θα απομακρύνονται, έχετε συντονιστεί ως προς αυτό? Έχετε εμπιστοσύνη, νομίζω μας γνωρίζει καλά ο ελληνικός λαός και η εργατική τάξη, στα συνδικάτα, στα ταξικά συνδικάτα που σπυρώνεται στο ΠΑΜΕ. Τα μέτρα θα τα πάρουμε με ευλάβεια, χωρίς όμως να μας εμποδίσει, να φωνάξουμε, να διαδηλώσουμε, να δώσουμε το στίγμα για την επόμενη μέρα. Ξέρετε τι ρωτάει ένας κόσμος. Το ΠΑΜΕ, με συγχωρείτε, περιφρουρεί τις πορείες του. Έτσι. Αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά μην περιμένετε να μπει η αστυνομία με στην πορεία. Δεν πρόκειται να γίνει. Όχι, αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο και θα σας δώσω το λόγο αμέσως. Ναι. Θα ρωτήσει ένας κόσμος, κύριε Παπαγεωργίου, και νομίζω ότι είναι και εύλογο το ερώτημα. Γιατί δεν περιμένατε μία εβδομάδα να κάνετε τις κινητοποιήσεις σας την ημέρα, στις ημερομηνίες που πρότεινε η κυβέρνηση, που θα έχουν ούτως ή άλλως χαλαρώσει τα μέτρα? Γιατί δηλαδή λένε κάποιοι να πάρουμε ένα τέτοιο ρίσκο τώρα? Τι θα άλλαζε, πείτε μου, σε μία εβδομάδα? Τίποτα απολύτως. Ίσα ίσα θα ήταν μία εβδομάδα ακόμα προπαγάνδας για την έχει κυβέρνηση. Έχει ξεκινήσει άριστο μέτρο, κύριε Παπαγεωργίου. Λέω ότι δεν θα άλλαζε στο ζήτημα της πανδημίας τίποτε. Το γνωρίζετε κι εσείς, το γνωρίζουμε όλοι. Λέω λοιπόν ότι μία εβδομάδα μετά απλά θα ήμασταν για άλλη μία εβδομάδα έρμεο της προπαγάνδας της κυβέρνησης και της εργοδοσίας και των σχεδιασμών τους για το επόμενο διάστημα. Σήμερα είναι Πρωτομαγιά, τα μέτρα θα τα πάρουμε, σας το είπα από την αρχή. Και θα είναι μέτρα τέτοια που δεν θα μπορεί να αμφισβητήσει κανένας την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Ωστόσο, κύριε Παπαγεωργίου, επειδή είμαστε σε καραντίνα και έχουν ληφθεί όλα αυτά τα μέτρα εδώ και 1,5-2 μήνες, καταλαβαίνετε πως ό,τι ισχύει αυτή τη στιγμή για τους χώρους που συνοστίζεται κόσμος και δεν πρέπει να συμβαίνει, ισχύει και για τις συγκεντρώσεις. Γι' αυτό σας ρωτώ, γιατί μία εβδομάδα μετά δεν θα μπορούσατε να οργανώσετε κανονικά ό,τι έχετε οργανώσει για σήμερα? Θα έχουν ξεκινήσει. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις. Αν μαζευτούμε εμείς οι Ολυμπιακοί που πήραμε πρωτάθλημα σήμερα, θα έρθει και ο Μαυροϊδάκος να μας κόψει κλήσεις. Καλά, δεν το ίδιο τώρα. Δεν έχει σημασία. Γιατί δεν είναι το ίδιο? Ομαδική συγκέντρωση. Μακάρι στους χώρους δουλειάς, ξαναλέω. Μακάρι στους χώρους δουλειάς που είναι σε λειτουργία και που οι εργαζόμενοι πραγματικά τσακίζονται από την εντατικοποίηση. Να τηρούνται τα μέτρα υγείας και ασφάλειας που θα δείτε σήμερα στη συγκέντρωση των συνδικάτων, στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Εσείς δηλαδή μπορείτε να διασφαλίσετε και να ελέγξετε όλο τον κόσμο που θα κατέβει σήμερα, λέτε, στο κέντρο της Αθήνας. Δεν θα δημιουργηθεί κανένα ζήτημα, θα φορούν όλοι μάσκες και θα τηρούνται οι αποστάσεις. Αυτό λέτε, κύριε Παπαγεωργίου? Από την αρχή της κουβέντας σας λέω ακριβώς αυτό, από την αρχή, και σας λέω επίσης, μακάρι στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους δουλειάς να τηρούνταν, με την ευθύνη βεβαίως της εργοδοσίας και των λεκτικών μηχανισμών του κράτους, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας που θα δείτε και σήμερα. Το ζήτημα βεβαίως είναι όμως το κύριο ζήτημα. Το κύριο ζήτημα, κοιτάξτε, οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα άδειες για να διαδηλώσουν δεν χρειάζονται. Αλίμονο, αν φτάναμε σε ένα σημείο να παίρνουμε άδεια. Ούτε μήνυμα στείλατε στο 13033. Δεν στείλατε κάποιο μήνυμα? Όπως νομίζω σας λέω ότι τη σημερινή κινητοποίηση, εκδήλωση συμβολική όπως λέμε και το έχουμε ξαναπεί. Είμαστε σε μια ειδική συνθήκη, κύριε Παπαγεωργίου. Γι' αυτό σας κάνουμε και εμείς όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ξαναλέω,
Και εγώ λοιπόν σας προκαλώ με την καλή έννοια να είσαστε εκεί να το δείτε. Θα είμαστε εκεί. Όταν το δείτε, η εικόνα θα μιλάει από μόνη της. Προφανώς και θα είμαστε εκεί όπως είμαστε πάντα στις κινητοποιήσεις, κύριε Παπαγεωργίου. Πόσοι αστυνομικοί θα είναι στο κέντρο? Το ξέρω. Ότι θα σπαταληθούν, εμάς μας απασχολεί ότι θα σπαταληθούν δυνάμεις συναδέλφων μου που έπρεπε να είναι αλλού, γιατί σήμερα 3.000. Υπάρχει θέμα, όπως ξέρετε, για τις άσκοπες μετακινήσεις. Και το μεγάλο λόγω μας... τριημέρου. Λόγω τριημέρου. Και το μεγάλο μας πρόβλημα είναι με τη μοτοπορία, με τους αντιεξουσιαστές, όπου εκεί θα σπαταληθούν και άλλες δυνάμεις. Σωστά, ναι, να κάνει την εκδήλωση, αλλά μπορούσε να την κάνει χωρίς να θέλω να έρθω σε καμία αντιπαράθεση. Καλά κάνει, και εμείς συνδικαλιστές είμαστε, για τα δικαιώματα των εργαζομένων παλεύουμε, αλλά νομίζω ότι είναι εύλογο το ερώτημα και από τη μεριά μας, γιατί αν γινόταν μία εβδομάδα αργότερα, αφού έχει μετατεθεί η επέτειο της Πρωτομαγιάς, για μια εβδομάδα μετά, τι θα άλλαζε αν το κάνανε μετά? Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν αστυνομικό. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν αστυνομικό για να πραγματοποιήσουμε αυτή τη συμβολική πορεία. Εσείς δεν χρειαζόσαστε, γιατί τις περιφρουρείτε τις πορείες σας. Ναι, τις περιφρουρείτε. Όσο έχετε λοιπόν εμένα. Κοιτάξτε, εφόσον αναφέρεστε στη συγκέντρωση. Τι περιφρουρούνε, την άλλη φορά ένα καρατέγκα του πάμε, νομίζω είναι αστυνομικό. Καλά, αυτή τώρα δεν επιστρέφουμε. Δεν δημιουργούν επεισόδια. Οι αντιξιαστές, α πούμε, ξέρουμε. Απλώς, κύριε Παπαγεωργίου, αυτό που λέει τώρα και ο κύριος Μαυροϊδάκος, που εκπροσωπεί και τους αστυνομικούς, είναι ότι παράλληλα με το ΠΑΜΕ θα υπάρχουν 16 ακόμη συγκεντρώσεις. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται κάποιες συνθήκες που δεν ταιριάζουν πολύ στην πανδημία. Αυτό λέω και σε ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Το ζήτημα είναι να μην φύγει το πλάνο από το εξής ζήτημα. Ότι και οι μάσκες έχουν φωνή και ότι διαδηλώνουμε για κάτι υπαρκτό, που είναι η επόμενη μέρα, και αν η συζήτηση δεν επικεντρωθεί στην επόμενη μέρα. Και αυτό λέω, μήπως το μήνυμα περνούσε πιο εύκολα. Αντί, δηλαδή, αν γινόταν μία εβδομάδα μετά, λένε κάποιοι πως όντως θα είχαμε επικεντρωθεί στο μήνυμα και όχι στο αν οι διαδηλωτές φορούν μάσκες ή αν κρατούν τις αποστάσεις. Καταλάβατε τι εννοούμε. Το πάνελ που έχετε εκεί, οι καλεσμένοι σας, το ίδιο πράγμα που λένε σήμερα θα λέγανε και σε μία εβδομάδα. Ξαναλέω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο κύριο ζήτημα. Τώρα δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Εγώ σας είπα από την αρχή ότι το ίδιο θα λέγαμε και σε μια εβδομάδα. Λέω την άποψή μου και να μην φύγει, λέω, να μην φύγει για μας τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά η συζήτηση από το κύριο ζήτημα, που είναι αυτό που σας είπα. Από πού θα ξεκινήσει και πού θα καταλήξει η πορεία, μπορείτε να μας πείτε? Και ας μείνουμε εκεί. Πού θα καταλήξει η πορεία σας σήμερα, πού θα καταλήξει? Θα ξεκινήσει. Σας είπαμε ότι έχει σήμερα μια συμβολική εκδήλωση, το λέμε από την αρχή. Αυτό, μείνετε σε αυτό. Ναι, και θα γίνει πορεία, και ο Sky θα το δείτε κι εσείς. Αυτό θα γίνει πορεία, θα καταλήξει κάπου. Από την αρχή, νομίζω ότι είμαι σαφής από την αρχή. Δεν απαντάτε. Ότι ξεκινήσετε από κάπου. Μια συμβολική θα καταλήξετε εκδήλωση. Κάπου. Θα πάτε στη Βουλή. Έλεγα, αν θα επρόκειτο για κάτι άλλο, θα σας το έλεγα. Θα πάτε στη Βουλή. Νομίζω είμαι σαφής. Θα πάτε στη Βουλή ή δεν θα πάτε? Η συγκέντρωσή μας, πού να πάμε στη Βουλή, τι εννοείται μέσα θα στη Βουλή? Θα γίνει πορεία, όχι, θα γίνει πορεία προς τη Βουλή όπως γίνεται κάθε φορά. Σας ξαναλέω, πρόκειται στην Πρωτομαγιά, είναι η πρώτη Πρωτομαγιά που παρακολουθείτε κι εσείς και όλοι. Εγώ το πιάνω είναι το Μάη διαφορετικά από εσάς. Λοιπόν, αλλά... ξαναλέω, εσείς δεν ξέρω πώς το πιάνετε το Μάη εσείς. Εμείς λοιπόν ημέρα τιμής για την εργατική τάξη και τους νεκρούς της, κάθε Πρωτομαγιά κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το συγκεκριμένο, αυτή την Πρωτομαγιά, έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Λόγω της Άρα πανδημίας. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Ειρήνη. Καλή συνέχεια και τον Γιώργο Τσελίκα που βρίσκεται. Καλή συνέχεια και σε εσάς.